Καλό μεσημέρι, κύριε. Έτσι όπως πάμε, θα πρέπει κάθε μέρα του χρόνου σχεδόν να είναι μέρα μνήμης θυμάτων στην άσφαλτο, κύριε Σπύρου. Συμφωνώ απόλυτα. Εμείς εδώ στην Κύπρο καταντήσαμε κάθε μέρα να δούμε κάποια φρικτά γεγονότα και εμάς εδώ στο Αρχηγείο Αστυνομίας και όλη την αστυνομία μπαινθούμε καθημερινά για το χαμόν ειδικά νέων ανθρώπων στην άσφαλτο, οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους άδικα των αδίκων. Ανέτια, γιατί κάποιοι από εμάς δεν συνειδητοποιούμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε μέσα στο δρόμο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ως πολιτεία, κύριε Σπύρου, γιατί η διοική αστυνομία, γιατί πρέπει να λέμε τα καλά, πρέπει να τα λέμε. Έχει πάρα πολλά χρόνια που προχωρήσατε σε δράσεις και μάλιστα και σε ακραίες δράσεις σε ό,τι αφορά τη διαφώτιση των νέων, με την προβολή βίντεο, με επισκέψεις σε σχολεία, με την ενεργοποίηση και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Προβάλλουμε αυτά τα θέματα, αλλά τι άλλο απομένει να κάνουμε? Κάνουν κάτι άλλο στο εξωτερικό, ίσως υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές που θα μπορούσαμε να τις εφαρμόσουμε? Προχωρούμε ήδη και η πολιτεία με αυστηρότερες ποινές, να είναι πιο αποτρεπτικές? Τι άλλο μένει να κάνουμε για να σώσουμε ζωές? Κυρία Χριστοφίδου, άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε. Σας είπα προηγουμένως ότι εμείς στην τροχέα και στην αστυνομία γενικότερα, ο αρχηγός, ο υπουργός, δεν κοιμόμαστε. Ζούμε συνεχώς με την αγωνία του τι πρέπει επιτέλους να γίνει για να σταματήσουν αυτές οι τροχαίες συγκρούσεις που προκαλούν είτε θανάτους είτε ανάπηρους που μένουν για όλη τους τη ζωή. Τεχνικές. Ναι, υπάρχουν πολλές τεχνικές. Αντιγράφουμε το εξωτερικό. Όμως εδώ στην Κύπρο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πρέπει να γίνουν δομές και γρήγορα μάλιστα. Να αφαιθούν στο μέρος πολλές γραφειοκρατικές μελέτες που πρέπει να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα, κύριε Σπύρου? Κοιτάξτε, όπως για την φωτοεπισήμανση που πάμε πολύ καλά, μετά την παρέμβαση και του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον οποίο δημόσια ευχαριστούμε, ευελπιστούμε του χρόνου θα έχουμε τις κάμερες στους δρόμους, κάτι το οποίο για χρόνια έχουν στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 6 με 7 που είχαμε μόνο 12 κάμερες στους δρόμους, αν είναι δυνατόν, είχαμε μείωση σχεδόν 54%. Αυτό λέει πολλά. Mm-hmm. Το άλλο που μπορούμε είναι με την αύξηση των ποινών και αυτό Πρόθετη. Με την έντονη προσπάθεια του Υπουργείου και της αστυνομίας ευελπιστούμε σύντομα να αλλάξουν οι ποινές και δεν είναι σκοπός μας. Δεν είναι αυτός σκοπός μας, κυρία Χριστοφίδου. Να σταματήσουμε εμείς τον κόσμο να τον γράψουμε για να πληρώσει 300 ευρώ για παράδειγμα που να γίνει το κινητό τηλέφωνο. Όχι, σκοπός μας είναι να σώσουμε τη ζωή του αλλά και τη ζωή των αθώων εκείνων άλλων ανθρώπων που χρησιμοποιούν τον δρόμο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ας σταματήσουν πλέον κάποιοι να λένε ότι η αστυνομία να κόψει πρόστιμα, εν έχω να πληρώσω. Μα το απλό τι είναι, κυρία Χριστοφίδου? Να σταματήσεις να παρανομείς, να οδηγάς προσεκτικά για να επιστρέψεις σώος και αυλαβήσεις το σπίτι σου. Και όλοι δεν θα πληρώσεις το πρόστιμο όταν είσαι προσεκτικός. Mm. Δεν θα σκοτώσεις έναν αθώο όταν είσαι προσεκτικός. Για το όνομα του Θεού πλέον, τι πρέπει να κάνουμε, ένα ερώτημα. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ, απαντήστε μου κι εσείς. Τι πρέπει να κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν το αυτοκίνητο, τρέχουν τα μεσάνυχτα και σκοτώνονται, χάνουν τη ζωή τους και εμείς από την άλλη να κλαίμε. Οι συγγενείς τους να κλαίνουν το χαμόν τους. Μακάρι να μπορούσα να καθόμουν εγώ μέσα στο αυτοκίνητο να τους προστατεύσω. Να του πω μην τρέξει. Που μπορούσε να με ρίξει και από την πόρτα και να το κάνει. Ή να είναι εκεί να του πω βάλε το κράνος σου. Να είναι εκεί να του πω βάλε τη ζώνη ασφαλείας σου. Συγγνώμη. 22 νεκρούς έχουμε φέτος. Τους μετρούμε. Οι οποίοι επέβαιναν σε οχήματα. Αν είναι δυνατό. Οι τρεις μόνο έφεραν ζώνη αποδεδειγμένα, κυρία Χριστοφίδου. Οι άλλοι δεν έφεραν. Μπορούσαν να ζωντανεί σήμερα η πόλη. Τι σου στοιχίζει ένα δευτερόλεπτο να βάλει τη ζώνη σου? Πετε μου, σας παρακαλώ, τι σου στοιχίζει να βάλει? Και τι ακόμα σου στοιχίζει πιο τραγικό. Να μην πάρεις το τηλέφωνο το κινητό, ναι. Να σταματήσεις και να μιλήσεις. Σωστό. Και ακόμη πιο τραγικό, κύριε Σπύρου, είναι όλοι αυτοί οι οδηγοί οι οποίοι κάνουν όλα αυτά που είπατε. Φοράνε τη ζώνη, δεν τρέχουν, έχουν ελεύθερα χέρια. Αλλά ίσως να γίνονται θύματα κάποιου που δεν είναι νομοταγής.
Σίγουρα, εδώ δηλαδή, είναι το ζήτημα. Να τηρούν τον νόμο κατά γράμμα, να έχουν οδική συνείδηση, αλλά να βρεθούν εκείνη την κακιά ώρα, την κακιά στιγμή, να εμπλακούν σε ένα τροχαίο χωρίς να έχουν ευθύνη. Σίγουρα. Είτε είναι πεζή, είτε είναι οδηγή. Ο οποίος εκείνη την ώρα σταυρώνει τον δρόμο από τη διάβαση πεζός, σε παρακαλώ, να τρέχει αλόγιστα και επικίνδυνα με υπερβολική ταχύτητα, να βαστά στο κινητό, να τον χτυπήσεις και να τον διαλύσεις. Τι φταίει αυτός ο άνθρωπος, τι φταίνε τα μωρά του που να μείνουν ορφανά. Πετε μου σας παρακαλώ, αυτόν τον ρωτώ τον κόσμο να τα ακούσει. Τι φταίει, τράβα τη ζώνη σου, βάρ το κράνος σου αν οδηγάς. Σταμάτα επιτέλους να μιλάς με το κινητό και οδήγα προσεκτικά, έλεγχε το δρόμο και προπαντός να ελέγχεις τα λάθη των άλλων, όχι μόνο τα δικά σου. Μπορεί κάποιος να κάνει μια προσεξία, κάτι να έχει στη σκέψη του να τον απασχολεί, να σταματήσεις εσύ και να αποσοβήσεις του την τροχέα της σύγκρουσης. Μάλιστα. Τι να πω άλλο. Τι να πω, στερέψαμε πλέον. Λέγοντας καθημερινά και απογοητευόμαστε. Έχασα χρόνια από τη ζωή μου εγώ και οι συναδέλφοι στην αστυνομία. Γιατί στενοχωριόμαστε, γιατί ό,τι κάνουμε, είδατε στη Λεμεσόν προχτές. Ναι. Πήγαμε εκεί, αν είναι δυνατόν, και έγιναν 108 καταγγελίες οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πήγαν οι αστυνομικοί χωρίς να πληρώνονται, να μην μπει κάποιος παίρνουν overtime. Δεν επήρεν κανένα σέντ. Και δούλευα 10 ώρες για να προστατεύσουν τον κόσμο. Και το τι είναι που επεσημεύει εκείνον το βράδυ. Εκείνον το βράδυ ούτε και ένα δυστύχημα ελαφρύ, δυστύχημα με ζημιές δεν σημειώθηκε, κυρία Χριστοφίδου. Ναι. Θέλουμε αστυνομία συνέχεια να δεις του δρόμους. Δεν μπορούμε να γράψουμε ακόμα 10.000 αστυνομικούς ή 20, 30 ή 100 για να προσέχουν κάθε δρόμο, κάθε καντούνι, κάθε ποτέ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ήδη εμείς πρέπει να προσέξουμε. Όπως φεύγουμε από το σπίτι μας, να ξέρουμε ότι κάποιες αγκαλιές μας περιμένουν να επιστρέψουμε. Σόι και αυλαβείς γιατί μας έχουν ανάγκη. Αυτό πρέπει να σκέφτεται ο κόσμος. Όχι όποιον πάρει ο χάρος. Παίρνω το αυτοκίνητο, ξεκινώ και όποιον πάρω χάρος. Μα δεν γίνεται. Και το άλλο που πρέπει να ξέρω, εάν τρέχω συστηματικά, εάν δεν φορώ τη ζώνη μου, εάν δεν φορώ το κράνος μου, μία ημέρα θα πληρώσω αυτήν την αμέλεια μου. Και να την πληρώσει ο ίδιος εκείνος που φταίει, είπετε και εσείς προηγουμένως, το κατανοώ. Κύριε, ήθελα να οδηγώ έτσι, σκοτώθηκα, τι σε νοιάζει σένα. Οι άλλοι τι του φταίνουν και σκοτώνουν τους μες στον δρόμο. Είναι φόνος στην Αγγλία αυτού του είδους τα αδικήματα. Εδώ έγινε ρύθμιση του νόμου και είναι ισόβια η τιμή που αντιμετωπίζουν όσοι περάσουν κόκκινος, όσοι μιλούν στο τηλέφωνο, όσοι χτυπήσουν κάποιον στη διάβαση μπεζών κτλ. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι φόνος ο οποίος σκοτώνει τον άλλο χωρίς να φταίει. Ποια είναι η διαφορά του από τον άλλο που σκοτώνει με το όπλο δηλαδή ο άλλος. Συγγνώμη αν είμαι τέτοια έντονος. Διότι νιώθω 22 νεκροί σε λιγότερο πριν να κλείσει ο χρόνος, κύριε Σπύρου. Δυστυχώς η λίστα μιλάει από μόνη της. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχουμε ένα μείον μέχρι την Παρασκευή. Είχαμε τρεις. Σαββάτων και Κυριακή έμεινε ένας. Ένας η διαφορά μας. Και ο Θεός ξέρει, έρχονται Χριστούγεννα γιορτές. Πρέπει κάποιοι να πάνε να ψωνίσουν των παιδιών τους, να χαρούν, να στολίσουν το δέντρο, να κάνουν Χριστούγεννα ευτυχισμένα. Όχι να μαυροφορούν τους δικούς. Ή να μαυροφορούν άλλοι άλλους που δεν φταίουν σε τίποτε. Τι να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπύρου. Να είστε καλά, κύριε.